πλάκες στην παρέα μας ξανά. Μισό μου, χρόνια μας πολλά, μωρό μου. Χρόνια πολλά, απανταχού ερωτευμένη, βάλ το Στέλιο να τα ακούσω. Πιο ερωτικό τραγούδι, 14 Φεβρουαρίου, για όλους τους ερωτευμένους. Για εσάς που θέλετε να εκφράσετε τον έρωτά σας, την αγάπη σας, το έτερο μίμηση. Το τραγούδι το οποίο είναι του Νίνο, αν δεν κάνω λάθος, παλιό τραγούδι, αλλά πιο επίκαιρο από ποτέ. Χρόνια πολλά, αγάπες μου, χρόνια πολλά σε όλους τους ερωτευμένους. Χρόνια πολλά σε μικρούς, σε μεγάλους που σήμερα γιορτάζουν τον ερωτά τους, που εκφράζουν τον ερωτά τους με οποιοδήποτε τρόπο ο καθένας. Με λόγια, με πράξεις δεν έχει σημασία. Απλά εκφράστε το, απλά πείτε το και άμα δεν θέλετε να το πείτε, γράψτε το. Σιγά κιόλας. Λοιπόν. Πάμε να υποδεχτούμε πολλούς καλεσμένους, δεν έχω πολύ χρόνο σήμερα. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Βαλεντίνο. Δώρα θα δώσω, λουλούδια έχω εδώ πέρα, γιατί ένα λουλούδι, μέσα από ένα λουλούδι πάντα εκφράζουμε την αγάπη μας και τον έρωτά μας. Λοιπόν, και μακιγιάζ σας έχω για εσάς που θα βγείτε. Και τι δεν σας έχω, τα πάντα σας έχω. Και Μιχάλη Αδράνη έχω. Τι κάνεις, με ξέχασες. Καλησπέρα, Όλγα. Δεν σε ξέχασα. Η top γκρινιάρα, όποια ημερομηνία και να θες. Δεν σε ξέχασα. Πάντα είμαι εδώ πέρα για σένα, να ξέρεις. Σήμερα λάμπεις. Από έρωτα. Δεν ξέρω. Σιγά μη σου πω. Εσύ όμως λάμπεις εδώ και πολλά χρόνια. Τι να κάνω, προσπαθώ. Να χαίρεσαι την κοριτσάρα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να μου τη φιλήσεις, γιατί είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα. Άμα τύχει μια φορά θα τη φέρω και αυτήν εδώ πέρα. Εννοείται, εμείς και backstage δεχόμαστε, παιδιά. Μην. Λοιπόν, καλέ, τι ωραίο χρώμα είναι αυτό. Μου το έδωσαν τα σύνθη. Ωραίο, πολύ. Σου πάει, σε φωτίζει. Φούξ, δεν είναι κόκκινο, γιατί πάντα τέτοια μέρα έβαζα κόκκινο. Και πάω σήμερα στα κορίτσια και λέω, φέτος δεν θα βάλω κόκκινο, μπας και σπάσει γκίνια. Θα κάνω τη διαφορά. Θα κάνω τη διαφορά. Και πέτυχε. Πέτυχε, ελπίζω. Τι ωραία, καταρχάς, ήρθε η Βαΐα Ευαΐδου το πρωί από το μαγαζί, από το Όλο Πράσινο, έτσι. Και μας είπες ότι, και μου είπε κιόλας, και της είπες και το είδε, ότι γίνεται το έλα να δεις. Γινόταν χαμός. Σήμερα ο κόσμος ήταν πολύ δυνατός και ερχόταν συνέχεια η ροή, ήταν πολύ δυναμική. Ειδικά κάποιες ηλικίες που δεν τις περιμέναμε, αυτές μας εξέπληξαν. Από πότε ξεκίνησε έτσι το κοινό να παίρνει το δώρο του για την, Από χθες είχαν ξεκινήσει γενικά, αλλά από σήμερα ήταν το κάτι άλλο. Δεν πίστευα ποτέ δηλαδή ότι θα ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε καμπή. Υπήρχε μια μεγάλη καμπύλη, αλλά κάναμε ένα δυνατό comeback φέτος που έφυγε πολύ δυνατά. Αχ, όταν σε βλέπω χαρούμενο, επειδή είναι ένας άνθρωπος εκφραστικός και επειδή τον αγαπάω και πάρα πολύ, έτσι, γιατί όλα τα λουλούδια είναι δικά του, όλα και αυτά και στο σπίτι, όσα έχουν μείνει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, εμείς τραγωγές. Δουλειάς δεν έχουμε, να ανανεώνουμε λουλούδια. Λοιπόν, τι μου έφερες εδώ, είναι ό,τι παιδιά έμεινε. Αυτό είναι και αυτά φεύγουν σε 120 λεπτά. Σε 120 λεπτά. Είναι παραγγελία, τα έχω φέρει εδώ πέρα. Μετά από σένα θα φύγουν για να πάνε στον κάτοχό τους. Γουρλίδες είμαστε, παιδιά, θα σας πάει καλά ο έρωτας, να ξέρετε. Λοιπόν, τι μας έχεις φέρει, καταρχάς, εντάξει, τριαντάφυλλο, το πιο ερωτικό, το πιο ερωτικό λουλούδι που υπάρχει, ειδικά το κόκκινο. Περπάτησαν και άλλα χρώματα, αλλά σαν το κόκκινο δεν περπάτησε κανένα σήμερα. Ανθοδέσμη, μεμονωμένα, Ανθοδέσμες και μεμονωμένα, αλλά πιο πολύ το πιο δυνατό που είχαμε σήμερα. Με το που ανοίξαμε με το καλημέρα, μπορώ να πω ότι ο πελάτης μας περίμενε απ' έξω και λέει: θέλω να στείλεις μία ανθοδέσμη στη γυναίκα μου. Λέω: εντάξει, θα τη στείλουμε. Τον είδα λίγο βιαστικό, αλλά ο άνθρωπος ήθελε 130 φύλλα. Αφού την κρατούσα για να την βάλω στο αυτοκίνητο και δεν χωρούσε μέσα, είχα τρομάξει. Μπράβο, φίλε μου, συγχαρητήρια και μπράβο, κορίτσι μου, για τον άντρα που έχεις επιλέξει. Εμένα μου έχουν έρθει μέχρι 34. Εντάξει. Στα γενέθλιά μου, όπως καταλάβατε, όταν έγινα 34. Καλό είναι αυτό. Σήμερα σου φέρα εδώ πέρα τα 30 φύλλα τα κανονικά. Σέματα και 35 μου ήρθαν φέτος, ροζ. Σήμερα σου φέρα τα κανονικά, τα κοινά, τα 30 φύλλα που έχουμε. Σου έφερα τα Forever Roses, αυτά εδώ πέρα που τα είχα τάξει την προηγούμενη φορά που είχα έρθει. Τα αποχυμωμένα. Αυτό, για πες μου λίγο, τι τριαντάφυλλο είναι. Είναι ένα κανονικό τριαντάφυλλο, απλά έχει υποστεί μια ειδική επεξεργασία που έχουν βγει χυμοί από μέσα. Και είναι έτσι, για μια ζωή ζει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνεις τίποτα, δεν το ποτίζεις, δεν το κάνεις τίποτα.
Δηλαδή το κρατά. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν το κάνει τίποτα. Δεν το κάνει τίποτα. Το βάζει στο σαλόνι σου, στο τραπέζι σου, στο σύνθετό σου, πάνω το τζάκι, όπου θέλει εσύ και όπου νομίζει ότι αρμόζει. Θερμοκρασίε, υγρασίε δεν το λέω. Δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Κανένα πρόβλημα απολύτω. Είναι top αυτά. Είναι αυτά top σε είναι από τα top. Και έχει και σε χρώματα. Ναι, έχει διάφορα και μπλε, αλλά αυτή τη στιγμή. Εμείς με το ζόρι κρατήσαμε αυτά για να μπορέσουμε να έρθουμε. Παιδιά, τώρα τα δίνουμε, έτσι να ξέρουμε το που φεύγει από μετά. Μετά στην ίδια κατηγορία έχει και το αρκουδάκι, το Roger Bear εκεί πέρα, και αυτό σήμερα περπάτησε πάρα πολύ. Αυτό πιο πολύ το κυνηγάνε οι νέες ηλικίες και αυτά. Αλλά είδαμε και πιο μεγάλους να τα παίρνουν και να τα δωρίζουν στα κορίτσια τους. Αυτό τι είναι, είναι πώς. Είναι ψεύτικο τριαντάφυλλο αυτό, ψεύτικο. Δεν είναι αληθινό κι αυτά. Απλά το παίρνουν γιατί τους αρέσει. Είναι αρκουδάκι, ναι. Είναι φανταστικό, ειδικά. Εγώ το έχω αυτό στο δωμάτιό μου. Επίσης έχει πολλά σε χρώματα. Έχει, ναι, και αυτά εδώ πέρα σε πολλά σε χρώματα και αυτά. Και να σας πω την αλήθεια, το συγκεκριμένο δώρο δεν μου το έφεραν γιορτή Αγίου Βαλεντίνου, να ξέρετε, μου το έφεραν στο σπίτι όταν με επισκέφτηκαν. Είναι πολύ καλό και για επίσκεψη. Αν θέλετε κάτι διαφορετικό να κάνετε. Κάτι πιο σύγχρονο. Κάτι πιο σύγχρονο και δεν θέλετε τα κλασικά ποτήρια κτλ. Μετά το κλασικό η ορχιδέα εδώ πέρα που στολίζει όλο το χρόνο το σπίτι μας. Και αυτά φέτος περπάτησαν πάρα πολύ, ήταν πολύ δυναμικά. Να την κάνω την ερώτηση. Πες μου. Γιατί έχει δύο χρώματα, έτσι, είναι η ορχιδέα, όχι. Είναι, κάθε ορχιδέα έχει το δικό της χρώμα. Αχα. Τώρα απλά έτυχε να σου φέρω αυτά τα δύο χρώματα. Είχα και μπλε, είχα και ροζ, είχα και φούξ. Έχει πάρα πολλά χρώματα στις ορχιδέες και έχει και πάρα πολλά σχήματα. Και έχει μία πολύ σπάνια που αυτήν δεν τη βρίσκουμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Να τη φέρουμε στο μαγαζί μας και αυτά πάρα πολλές φορές. Είναι το γοβάκι της Αφροδίτης, λέγεται. Άμα δεις το άνθος της, μοιάζει σαν μία γόβα. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης τι άλλο έφυγε, το οποίο δεν τα έχουμε εδώ πέρα. Δυστυχώς, παιδιά, ήταν να τα έχουμε χθες, δεν μπορούσαμε. Δεν βγήκα. Αλλά δεν βγήκαμε ζωντανά. Τι άλλο έφυγε πάρα πολύ. Έφυγαν τα ανθούρια, έφυγαν τα σπαθίφυλλα, έφυγαν καλοχώες, έφυγαν τουλίπες. Έφυγαν βιγόνιες. Γενικά έφυγε πολύ λουλούδι που ήταν στο χρώμα του κόκκινου. Mm-hmm. Αυτή η μέρα αρμόζει το κόκκινο χρώμα. Και το ρόζ όμως. Εσύ έκανες τη διαφορά, είπαμε και το πέτυχε σήμερα. Όχι, όχι, και το ρόζ. Και το ρόζ φεύγει. Προχωράει. Προχωράει αρκετά. Ικανοποιημένος. Να σου πω την αλήθεια, είμαι ικανοποιημένος. Δεν θέλω να λέω ψέματα, αλλά πάντα στη ζωή μου είμαι ικανοποιημένος. Γιατί άμα πω ότι δεν ικανοποιούμε. Πάντα σου γυρνάει ανάποδα, boomerang. Καλύτερα να λες όλα καλά και πας μπροστά. Ποιες ηλικίες έκαναν τη μεγαλύτερη έκπληξη και έστειλαν περισσότερα έτσι λουλούδια. Ποιες ηλικίες έτσι είχαν. 45 πλάς. Άσε το καλό. Αυτοί φέτος ξεπέρασαν και τους 20άριδες. Σοβαρά. Ναι, δεν ξέρω τι έγινε. Ήτανε. Έπαθα πλάκα μαζί τους. Έμπαιναν μέσα στο μαγαζί και δεν υπολόγιζαν. Θέλω, λέει. Κοίτα, όλοι λες και ήταν συνοημένοι. Έλεγαν: θέλω ένα λουλούδι για το κορίτσι μου. Ούτε για τη γυναίκα μου, ούτε για τίποτα. Έλεγαν: θέλω ένα λουλούδι για το κορίτσι μου. Τι όμορφες εικόνες, επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Μάλλον αυτός ο κοροναϊός μας έκανε να νιώσουμε πολλά πράγματα διαφορετικά. Να καταλάβουμε τα συναισθήματά μας. Να μας φτάσει σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, δώσαμε. Βέβαια, αν έρθει κάποιος αύριο στο όλο πράσινο, πάλι θα βρει πράγματα έτσι. Πάλι συνεχίζουμε, έχουμε κάποια πράγματα γι' αυτά. Γιατί είναι και αυτοί που ξέρεις θα συναντηθούν αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο. Ή ξεχασιάριδες. Ή ξεχασιάριδες, η απόσταση, αυτή η απόσταση. Οπότε έχει πράγματα να δώσουμε. Έχει πάλι. Υπάρχουν αποθέματα για αυτά κανονικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Επίσης κάνουμε και delivery. Μέσα από το e-food. Μέσα από το e-food. Κανονικά. Εκεί πέρα μπορείς να μας βρεις και να παραγγείλεις ανθοδέσμη. Έχουμε μωροτούρτες, έχουμε συνθέσεις, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά μπορούμε να τα πούμε κάποια άλλη φορά. Αφού θα ξανάρθεις το Μάρτιο, Βρουκλάκι μου, εδώ θα είσαι, πού θα είσαι. Εννοείται. Γι' αυτό το λέω, στον αέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού σε βρίσκουμε, εγώ ξέρω. Και οι άλλοι ξέρουν, υπενθύμησέ μας απλά. Μας βρίσκεται Νικομιδίας και Παγκαίο Γωνία. Και στο Σκλαβενίτη δίπλα. Μάλιστα, δίπλα στο Σκλαβενίτη είμαστε και αυτά. Κέντρο. Κέντρο απόκεντρο. Κέντρο απόκεντρο είμαστε. Τηλέφωνο θα μας δώσετε, κυρία μου. 699 70 77 767 για όποιους δεν το γνωρίζουν. Παιδιά, απαντάει όλες τις ώρες. Άμα θέλετε να στείλετε και 11 η ώρα το βράδυ να τον πάρετε τηλέφωνο, να τον ενοχλήσετε. Σε έφτιαξα τώρα, έτσι. Θα με βρίζεις μια ζωή. Όχι, δεν πειράζει. Το κινητό είναι πάντα ανοιχτό. Άμα είναι για δουλειά, είναι πάντα ανοιχτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμά σας για ακόμα μία φορά. Είσαι μέλος αυτής της εκπομπής. Ξανά έχω πει ότι υπάρχει εδώ από λουλούδι είναι δικό σου. Σε φυσικό λουλούδι. Τα υπόλοιπα είναι του φίλου σου, του Τάσου και φίλου μου, συνεργάτες και οι δύο. Πάρτα,
Πάνε μοίρασέ τα να μην περιμένουν οι ερωτευμένοι. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Για καλό σκοπό περιμένουν. Λοιπόν, τα λέμε τον ερχόμενο μήνα, έτσι, το Μάρτιο. Ναι, ευχαριστώ. Φιλάκια πολλά. Γρήγορα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί έρχεται καρναβάλι Σιδηροκάστρου. Τι γίνεται τώρα, παιδιά. Εδώ είμαστε λοιπόν, εντάξει, μέρα είναι αφιερωμένη στο Βαλεντίνο, στον έρωτα, στην αγάπη. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε μπει σε καρναβαλικές εκδηλώσεις, έχει ανοίξει το τριώδιο, περιμένουμε πώς και πώς να επιστρέψουμε εντελώς στην κανονικότητα που αφήσαμε πριν 2 χρόνια, να πάμε στις παρελάσεις, να χορέψουμε, να ντυθούμε καρναβάλια. Τα περιμένουμε και οι σύλλογοι μας το προσφέρουν. Ένα σύλλογος ο οποίος έχει μεγάλη ιστορία, 27 χρόνια, είναι ο Σύλλογος Καρναβαλιστών στο Σιδηρόκαστρο. Είναι το πιο γνωστό, μπράβο ρε Στέλιο μου, είναι το πιο γνωστό καρναβάλι, πιο γνωστή έτσι, παρέλαση καρναβαλιού στις Σέρρες, επιτρέψτε μου να το πω. Δύο κορίτσια όμορφα εκεί από το Σιδηρόκαστρο ήρθαν σήμερα εδώ για να τα πούμε, να δούμε τι θα κάνουν, πότε θα γίνει νυχτερινή παρέλαση, πότε θα γίνει μεγάλη παρέλαση, τι εκδηλώσεις ετοιμάζουν, να μας αποκαλύψουν και μερικές έτσι juicy λεπτομέρειες. Είναι η Αθανασία Αγγελίδου που είναι γραμματέας του Συλλόγου Καρναβαλιστών Σιδηροκάστρου. Γεια σου Αθανασία μου. Καλησπέρα. Και το κορίτσι το ξανθό το όμορφο, τα σκούρινες λίγο, σου πάει και αυτό, Κυριακή Γιαρίμπαμπα, είναι υπεύθυνη των καρναβαλικών γκρουπ. Καλησπέρα. Και παρουσιάστρια, συναδελφάκι το κορίτσι. Τι κάνετε. Μαζί. Του χρόνου μαζί στην παρέλαση. Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Τι κάνετε, κορίτσια μου, ετοιμάζεστε. Κάνουμε συζήτηση εδώ, δεν δίνω το λόγο, σας ξέρω, με ξέρετε, τα λέμε. Ετοιμαζόμαστε, έχουμε μπει στην τελευταία αυτιά. Για την μεγάλη καρναβαλική μας παρέλαση 26 του μηνός, την Κυριακή. Φέτος κάνουμε κάτι διαφορετικό, θα κάνουμε ένα τριήμερο. Ξεκινάμε από την Παρασκευή στις 24 με μια βραδινή παρέλαση. Ένα μεγάλο πάρτι ουσιαστικά. Θέλω να σας πω ότι όσοι ήθιστε, οι μεγάλες καρναβαλικές εκδηλώσεις πρώτα ξεκινούν με τη βραδινή την παρέλαση, που συνήθως φοράτε και τις στολές τις παλιές. Ίσως. Κάποιες ναι, κάποιες όχι. Κάποιες όχι, αλλά ναι. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν φοράτε σίγουρα τις καινούργιες. Ναι. Και συνοδεύονται εκδηλώσεις και μετά. Και το Σάββατο θα έχουμε πολιτιστικά δρόμενα με καρναβαλικά έθιμα και την Κυριακή είναι η παρέλασή μας. Πότε ξεκίνησαν οι προετοιμασίες, Αθανασία μου? Εμείς να πούμε ότι είμαστε ένα νέο διοικητικό. Φέτος, ναι, ευχαριστούμε. Έγιναν οι εκλογές το Νοέμβριο. Έχουμε βέβαια τη βοήθεια από το προηγούμενο διοικητικό, γιατί έπρεπε να μάθουμε τα βασικά πράγματα για το καρναβάλι. Πάμε όμως πάρα πολύ καλά. Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει από Δεκέμβρη και πάμε με γρήγορους ρυθμούς και τα έχουμε καταφέρει όλα έως τώρα. Πέρσι δεν είχε γίνει, ούτε πρόπερσι. Όχι, έχει να γίνει 3 χρόνια. 3 χρόνια, όχι 2 χρόνια, το είπα λάθος, 3 χρόνια. Και τελευταία χρονιά είχε γίνει μόνο η βραδινή, δεν πρόλαβε να γίνει η κεντρική μας παρέλαση. Α, τη χρονιά με τον κορονοϊό τα είχατε ακυρώσει, όπως πολλοί σύλλογοι. Τότε θυμάμαι βγάζαμε και ζωντανές. Όλα είχαν κλείσει. Ναι. Τηλεφωνικές, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πόσα γκρουπ θα είναι? Είμαστε πάνω από 19 γκρουπ. Παιδιά, πάρα πολύ έχουμε καλά. Πάνω από 800 καρναβαλιστές και στις 2 παρελάσεις μας και στη βραδινή. Και περιμένουμε μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, ακόμα δεχόμαστε δηλώσεις όποιος θέλει να πάρει μέρος στις παρελάσεις και στις εκδηλώσεις μας. Δεν είναι μόνο από το Σιδηρόκαστρο. Όχι. Είναι από την ευρεία περιοχή. Τώρα βλέπουμε και κάποιες εικόνες από τα παλαιότερα χρόνια, ωραίο βίντεο ετοιμάσατε. Από πού είναι πέρα από το Σιδηρόκαστρο και την Συντική, ας πούμε, από πού έρχονται? Πες, Αθανασία, ναι, εσύ. Έχει από το Λευκώνα, έχουμε ένα μεγάλο γκρουπ. Έχουμε από Μητρούση, έχουμε από το Δήμο Συντικής Καστανούσα, δηλαδή και μέρη που είναι πιο απομακρυσμένα από την έδρα. Έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, ο κόσμος έχει σκάσει και φέτος θα είναι το κάτι άλλο. Ποια είναι η θεματολογία φέτος που κυριαρχεί? Πολιτικά, κοινωνικά, ό,τι μπορείτε να πείτε, γιατί εσείς επιφυλάσσετε πάρα πολλές εκπλήξεις γενικά. Έχει και πολιτικά θέματα,
2-1 βασικά το κύριο. Δεν θα το πούμε όμως εδώ. Γκρουπ κάνουν και μόνα τους θέματα. Δίνονται από μόνοι τους δηλαδή. Βρίσκουν έτσι. Ναι, δικές τους ιδέες. Τώρα τα υπόλοιπα έχει ταινίες. Έχει. Τι άλλο να σκεφτώ να πω έτσι γενικά. Έχει παιδικά άρματα, έχει παιδικούς καρναβαλιστές με σούπερ ήρωες και διάφορα άλλα. Αυτό νομίζω λίγο σας κάλυψα. Και πολλές εκπλήξεις που θα τις δείτε από κοντά. Εσύ δεν θα πω. Τι θα τις δεις. Δεν θα πω, θα τις δείτε από κοντά. Όποιος έρχεται εδώ κάτι αποκαλύπτει πάντα. Όχι, αρνούμε. Φέτος με το που έρθετε θα δείτε τον Νέλο και τη Λένια σε άλλη εμφάνιση. Ποιος είναι ο Νέλος και η Νέλια? Είναι η μασκότ του καρναβαλιού. Έχουμε και μασκότ. Έχουμε και μασκότ και θα φέρουν και από το εξωτερικό και άλλες μασκότ φέτος. Πόσες μασκότ έχουν θα είναι? Καλεσμένους, θα είναι αρκετοί. Αφού άναξαν και φίλους από το εξωτερικό. Α, ο Νέλος τι είναι? Ο Νέλος τώρα θα έρθει να μας δει. Τον φέρετε και εδώ τον Έλο. Έκπληξη. Έκπληξη. Μάλιστα. Και είναι η μασκότ. Δύο είναι η μασκότ. Ο Νέλος μας. Α, είσαι πολύ ωραίος. Είσαι πα... Α, αχ, είσαι πολύ ωραίος. Και ερωτευμένος. Και ερωτευμένος είσαι. Πολύ ερωτευμένος. Απλά λίγο το μικρόφωνο. Να του δώσουμε λίγο το μικρόφωνο. Είσαι πολύ ωραίο κουνελάκι, εσύ το ξέρεις. Ευχαριστώ. Και τώρα εσείς είσαι μασκότα και στο καρναβάλι του Σιδηροκάστρου. Εννοείται και σας περιμένουμε από τις 24 μέχρι τις 26 στο Σιδηρόκαστρο να περάσουμε καταπληκτικά. Θα είσαι και εσύ εκεί από την αρχή? Θα είσαι δηλαδή και την Παρασκευή? Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Σιδηρόκαστρο, μένω για πάντα. Φιλιά πολλά, να περάσετε τέλεια. Η Νέλια? Η Λένια θα έρθει την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Πού είναι? Έχει δουλίτσες. Να είσαι καλά, κορίτσια μου, σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσετε τέλεια, φανταστικά, μοναδικά. Τι ώρα ξεκινάει η παρέλαση? Ξεκινάμε 4 η ώρα. Να πούμε, γιατί δεν προλάβαμε να το αναφέρουμε, ότι ένα μεγάλο κομμάτι στην παρέλασή μας μας έχουν βοηθήσει πολλοί επαγγελματίες του Σιδηροκάστρου. Ο Δήμος Συντικής, που είναι συνδιοργανωτής. Βέβαια, και θέλω να πω προσωπικά εγώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Φωτεινή και στο δίκτυο, στην κυρία Φωτεινή Ραμπατζή, που μας βοηθά και μας στηρίζει όσο γίνεται κάθε χρόνο. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο αυτό που διοργανώνετε. Είστε άξια παιδιά. Είστε μικρά παιδιά. Ναι. Δηλαδή είστε νέοι σε ηλικία, αλλά έχετε έτσι μεράκι, αγάπη για να εξελίξετε κάτι πολύ όμορφο που συμβαίνει εδώ στις Αίρες. Σας περιμένουμε να έρθετε να μας δείτε. Θα προσπαθήσουμε, ειλικρινά σας μιλάω, θα προσπαθήσω να έρθω, γιατί πραγματικά πιστεύω σε αυτό που κάνετε και ξέρω ότι όχι απλά το αγαπάτε, το λατρεύετε και περιμένατε πώς και πώς να ξαναγίνουν οι εκδηλώσεις. Ναι. Η αλήθεια είναι πως ναι, μετά και από τόσα χρόνια. Και θέλω να δω τι θα βάλεις, να δω τι θα τεθείς. Βεβαίως. Φιλάκια πολλά, αγάπες μου. Ευχαριστούμε γεια πολύ. Σου. Γεια σας. Χάρηκα πολύ. Θα μου δώσεις το χέρι? Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια με το τελευταίο μας θέμα. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου και πολλές είστε εσείς που θέλετε να βαφτείτε εντυπωσιακά, έτσι ωραία, προκειμένου να βγείτε έξω και να γιορτάσετε τον έρωτα. Εννοείται, εγώ πάντα σας έχω τη λύση και σας έχω και πολλές προτάσεις. Πρότασή μου λοιπόν σήμερα είναι τα καλλιτικά Αλβανούδη, όπως πάντα φυσικά, γιατί πάντα με μελούνται εδώ και 7 χρόνια, και θα δείξουμε ένα πολύ εντυπωσιακό μακιγιάζ, απλό, που μπορείτε μόνες σας με λίγα βήματα να το κάνετε. Εννοείται, έχω δίπλα μου πάντα το κορίτσι μου, τη Γεωργία, το κορίτσι μου το όμορφο, που το αγαπώ πολύ, το λέω, το δηλώνω πάντα και στο Instagram και παντού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Η βάση μου είναι απλή, έχω βάλει το make-up μου, αυτό που φοράω πάντα, δεν έκανα κάτι διαφορετικό. Το concealer το οποίο χρησιμοποιώ πάντα, δεν θέλει κάτι διαφορετικό. Και ξεκινάμε λοιπόν τώρα το μακιγιάζ βραδινό, παύλα, απλό. Πάμε, Γεωργία μου, να δείξουμε τι θα κάνουμε.
φρύδια. Η απόλυτη τάση εδώ και 2 χρόνια έτσι τα φρύδια. Εμείς λίγο τα μεγαλώνουμε, πολύ λίγο, ελάχιστα, και δίνουμε έτσι μία ένταση. Δεν αλλάζουμε το σχήμα. Προτιμούμε σήμερα μολύβι. Αν και χρησιμοποιούμε και σκιά, σήμερα θα το κάνουμε λίγο πιο φυσικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Στους τόνους τους δικούς μου, τι τόνους χρησιμοποιώ εγώ? Χρησιμοποιείς καστανό, αλλά καστανό σαντρέ. Που ταιριάζει με το δέρμα μου και το χρώμα έτσι των μαλλιών μου. Το φρύδι είναι πάρα πολύ βασικό, πρέπει να ταιριάζει και με το χρώμα του δέρματος, αλλά και με το χρώμα των μαλλιών. Δίνουμε μια ανωδική πορεία στο τέλος του φρυδιού. Φαίνεται πιο έντονο, πιο σαγηνευτικό το βλέμμα, έτσι να δίνεις μια ένταση προς τα πάνω. Ναι, εννοείται. Με τι συνεχίζουμε, μάτια? Ναι. Θα βάλουμε eyeliner. Mm-hmm. Σκιά θα βάλουμε ή θα το αφήσουμε έτσι να είναι πιο απαλό? Ναι, θα βάλουμε και σκιά. Σε τι χρωματισμούς? Σε γήινους τόνους. Γήινους τόνους θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα, δηλαδή δεν θα κάνουμε έτσι πιο φυσικό αποτέλεσμα. Είναι και για όλες τις ηλικίες, προσέξτε, γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε ένα τέτοιο μακιγιάζ, για να μπορούν και όλες οι ηλικίες να το υποστηρίξουν, να μπορούν βέβαια και όλες οι κυρίες που έχουν έτσι διάφορα είδη δέρματος και χρώμα στα μαλλιά τους να μπορέσουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Για πάμε να ξεκινήσουμε με σκιά. Θα βάλω λίγο σήμερα σκιά. Σήμερα δηλαδή? Είναι με γκλίτερ. Α, στράς. Κλειστά. Θα το πλώσουμε σε όλο το μάτι ή σε συγκεκριμένα σημεία? Θα πλώσω σε όλο το μάτι. Mm-hmm. Είναι σκιά η οποία πάει σε όλα τα χρώματα δέρματος? Ναι, είναι ουδέτερη. Γι' αυτό αποφασίσαμε μάλιστα να βάλουμε αυτά τα χρώματα. Εννοείται πάντα για ένα εντυπωσιακό μακιγιάζ, πάντα ένα εντυπωσιακό μακιγιάζ συνοδεύεται από βλεφαρίδες. Βλεφαρίδες στην οποία η κάθε μία από εσάς ξέρει ποια της ταιριάζει, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, ναι. Ανάλογα το μάτι, ανάλογα το πρόσωπο, πώς διαλέγουμε βλεφαρίδες? Ανάλογα με το σχήμα του ματιού. Μάλιστα. Και ανάλογα και με το τι θέλουμε ακριβώς να έχουμε. Θέλουμε έντονο αποτέλεσμα, θέλουμε πιο φυσικό. Δηλαδή, εγώ έχω μικρά ματάκια. Τι βλεφαρίδες χρησιμοποιούμε? Εμείς χρησιμοποιούμε όχι τις πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά ούτε και τις πολύ... Ούτε και τις πάρα πολύ έτσι, μικρές. Έτσι, φυσικές, ναι. Είναι κάτι στο ενδιάμεσο, δεν είναι πολύ πυκνές όμως. Mm-hmm. Οπότε δίνουν και ένταση αλλά και ένα φυσικό αποτέλεσμα παράλληλα, ναι. Και δεν μικραίνουν το μάτι μου. Μάλιστα, γι' αυτό. Ίσα το και το κάνουν και πιο ανωδικό. Θανάση, κάνε ένα κοντινό να δουν οι κυρίες πώς οι τηλεθεάτρες πώς κολλούν, πώς γίνεται τοποθέτηση για την ακρίβεια της βλεφαρίδας. Έχω καταστρέψει πολλές βλεφαρίδες, να είναι καλά η βιβλία μου που μου τις παρέχει, προκειμένου να μάθω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί να χάλασα βλεφαρίδες, αλλά έμαθα. Εντάξει, ναι, ήθελα δουλίτσα. Δεν μπορείς από τη μία στιγμή στην άλλη να μάθεις όταν δεν είσαι ειδικός, έτσι. Έτσι είναι. Οπότε πλέον μπορώ και μόνη μου να τις τοποθετώ. Όχι τόσο καλά όσο τα κορίτσια εδώ, αλλά εντάξει, μία προσπάθεια την κάνω. Δείτε διαφορά, δείξε λίγο Θανάση, διαφορά πώς αλλάζει το βλέμμα. Συμφωνείς? Πώς αλλάζει το βλέμμα με μια βλεφαρίδα η οποία είναι στα μέτρα μου. Αυτή που φοράω πάντα και την ξέρω. Καθίσαμε με τη Βιβί και τη Γεωργία και το ψάξαμε το θέμα. Και μετά θα περάσουμε στην τοποθέτηση του eyeliner. Mm-hmm. Ξέρεις ότι ναι, το eyeliner είναι το μοναδικό πράγμα που δεν μπορώ να κάνω μόνη μου. Δεν το κάνω. Δηλαδή, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Βέβαια, υπάρχουν πολλά είδη eyeliner. Το γνωστό μαρκαδωράκι, το... Τι άλλο υπάρχει? Υπάρχει σε μορφή με πινελάκι. Το πινελάκι. Ναι. Σε μαρκαδόρο. Με πινελάκι αυτό είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, αλλά πρέπει να ξέρεις να το τοποθετείς, είπαμε. Θέλει δουλειά πάντως, άμα καθίσετε και το πειραματιστείτε. Ναι, είναι το εξάσκηση. Για πάμε. Έντονο eyeliner.
Θα κάνουμε κάτι, ναι, λίγο έντονο θα είναι, γιατί είναι και βράδυ. Mm-hmm. Το eyeliner, επειδή δεν μπορώ να δω, είναι σε ανωδική πορεία. Ναι, είναι σε ανωδική πορεία. Το οποίο τι κάνει, τονίζει το βλέμμα, το κάνει πιο μακρύ το μάτι, πιο μεγάλο, πιο έντονο, πιο σαγηνευτικό βλέμμα, αυτό προσπαθούμε να καταφέρουμε. Έτσι ακριβώς. Αυτό και το κάνει λίγο πιο ανωδικό το βλέμμα. Η γραμμή που γίνεται στο eyeliner είναι ανάλογα το μάτι το οποίο βάφεται, δηλαδή άλλη γραμμή θα κάνετε σε ένα μεγάλο έντονο μάτι και άλλη γραμμή θα κάνετε σε ένα, παραδείγματος χάρη, μικρό σαν το δικό μου. Ναι, εννοείται. Πάντα αυτό. Δεν ταιριάζει σε όλους το ίδιο στυλ. Mm-hmm. Το προσαρμόζεις. Άμα δηλαδή σε ένα μικρό μάτι βάλουμε μια τεράστια γραμμή eyeliner, τι μπορεί να γίνει? Να γίνει ακόμη πιο μικρό, να μην τονιστεί έτσι όπως πρέπει? Θα γίνει ακόμα πιο μικρό. Mm-hmm. Έτσι σαν αποτέλεσμα θα φαίνεται λίγο πιο κλειστό. Σαν να έχουμε βλεφαρόπτωση χωρίς να έχουμε. Ενώ αν το κάνουμε μικρό, μικρή δηλαδή τη γραμμή, το αποτέλεσμα θα είναι να φαίνεται πιο έντονο το μάτι μας και πιο ανοιχτό, παραδείγματος χάρη. Έτσι, ναι. Είδατε τη διαφορά? Με δύο απλές κινήσεις, στην ουσία μπορεί να το βλέπετε τώρα ότι έχουμε κάνει 10 λεπτά, αλλά είναι απλές κινήσεις. Βάζουμε και βλεφαρίδα στην ψεύτικη, βάζουμε και μάσκαρα. Ναι, λίγο για να κολλήσουμε τις δικές μας με την ψεύτικη. Mm-hmm. Και να φαίνεται ομοιόμορφο το αποτέλεσμα. Έτσι, ναι. Να μην ξεχωρίζουν δηλαδή. Mm-hmm. Ο τόνος που χρησιμοποιείς στην κάθε κοπέλα όσον αφορά τα highlighters, έτσι δεν λέγονται? Highlight και το contouring. Ναι. Είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά. Πάει αναλόγως με τον τόνο της επιδερμίδας. Mm-hmm. Σε σένα χρησιμοποιώ λίγο πιο σκούρο που είσαι λίγο έτσι πιο σταρένια. Εγώ, ας πούμε, φορά λίγο πιο ανοιχτόχρωμο από σένα που είμαι πιο λευκή. Είσαι πιο λευκή, οπότε πιο ανοιχτόχρωμο. Ναι. Σε μια κοπέλα πιο μελαχρινή από μένα, ακόμη πιο σκούρο από αυτό που φοράω. Έτσι λίγο, ναι, πάει με τόνους. Μάλιστα. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να δοκιμάσετε και το contouring και, και τα highlighters προκειμένου να ξέρετε ακριβώς, ναι, Θανάση μου, τι πάει. Όπως βλέπεις και οι συνεργάτες μου έχουν άποψη, λένε ωραίο το μακιγιάζ. Θανάση Βενέτη στην κάμερα. Η αλήθεια είναι όμως ότι αλλάζει το πρόσωπο με το λεγόμενο contouring. Ναι. Όλες οι κινήσεις μας είναι λίγο πιο ανωδικές. Οπότε το θέλουμε το μακιγιάζ και το μάτι σου να πηγαίνουν προς τα πάνω. Και πάμε στο must. Πάμε στο κλείσιμο, πάμε στην ολοκλήρωση του μακιγιάζ με το απόλυτο κόκκινο χρώμα για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, για τον έρωτα. Ένας από τους πιο βασικούς κωδικούς, έτσι, αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, πριν ολοκληρώσω το μακιγιάζ, θέλω να σας δείξω κάτι. Είδατε ότι η Γεωργία μου έχει βάλει ακριβώς μόλις τελειώνει το χείλι το μολύβι, το περίγραμμα, ένα τόνο πιο σκούρο από αυτό που έχουμε από το κραγιόν. Ναι, ένα τσακ. Γιατί το κάναμε αυτό? Για να φαίνεται μια διαφορά. Ναι. Αυτό εδώ πέρα τώρα γιατί το έκανες? Θέλω να μου εξηγήσεις και μετά θα με βάψεις. Αυτό εδώ το κάνουμε για να φαίνεται τα χείλη λίγο περισσότερο σαρκώδη. Πόσο, μάνα μου. Δώσαμε και tips. Δείτε λίγο τη διαφορά. Δες τη διαφορά εδώ και εδώ. Τι κραγιόν χρησιμοποιούμε? Χρησιμοποιούμε τη Radiant το Matte. Είναι τα καινούργια τα matte που έχει βγάλει. Δείξτε το λίγο. Είναι αυτό. Είναι πολύ σταθερά. Στεγνώνουνε, αλλά δεν αφυδατώνουνε τα χείλη. Αν και είναι ματ, προσφέρει πολύ juicy αποτέλεσμα. Ναι. Χρειάζεται lip gloss, είναι τόσο έντονα που θα, το αποτέλεσμα θα είναι? Νομίζω ότι όχι. Είμαστε καλύτερα εδώ. Τώρα, αν τυχόν τα χιλάκια μας είναι λίγο σκασμένα, μπορούμε να τα ανιδατώσουμε από κάτω με ένα lip balm. Και μετά να τοποθετήσουμε, το κραγιόν μας. Λόγω καιρού μπορεί να είναι σκασμένα, έτσι, ναι, γιατί κάνει και κρύο, οπότε καταλαβαίνετε αφυδατώνεται όπως και το δέρμα μας και τα χυλάκια μας. Οπότε αν έχετε σκασμένα χυλάκια, αν είναι λίγο αφυδατωμένα δηλαδή, λίγο lip balm, δηλαδή από κάτω, ενυδατικό. Ένα ενυδατικό. Και μετά τοποθετείτε το κραγιόν σας. Και είστε, κορίτσια μου, έτοιμες να περάσετε καλά, να περάσετε τέλεια με το έντερο νήμιση και μόνες σας άμα θα βγείτε. Εμείς σας δώσαμε τη λύση και θα επανέλθουμε εδώ στα Καλλιτικά Αλβανούδη με πολλές εκπλήξεις και πολλές προτάσεις. Ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Με θέματα πολλά, γεμάτα με χαρά, ας βλέπετε το ξέρω ειλικρινά. Τ' απόγευμα μαζί, περνάμε κι η ζωή μοιάζει κάθε μέρα με γιορτή. Με ένα γλυκό φιλί και μια θεσικά.